Γεια σας καλή μου φίλη. Μετά από πάρα πολύ καιρό απουσίας, αποφάσισα επιτέλους να επανέλθω, δείχνοντάς σας καινούρια σχέδια. Το πρώτο βασικό είναι, επειδή με δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, για να σας δείξω πώς μπορούμε να πλέξουμε ένα pullover σε στυλ νυχτερίδας. Όπως βλέπετε εδώ. Κάνει ένα τρίγωνο, ένα άνοιγμα. Το από κάτω μέρος είναι το πίσω μέρος του pullover που έπλεξα. Εγώ έπλεξα pullover, όχι ένα, δύο, πλέκω τρίτο. Λοιπόν, ακριβώς με αυτό το τρόπο που θα σας δείξω τώρα, μπορούμε να πλέξουμε επίσης και πανέμορφη ζακέτα, γιατί όχι. Το βασικό είναι, σε λίγο θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε για να κάνει αυτή μύτη. Και το σχήμα αυτό πραγματικά θυμίζει νυχτερίδα. Λοιπόν, πλέκοντας με αυτό το στυλ μπορούμε να κάνουμε το πάνω μέρος για να μας βγει όπως πρέπει, γιατί θα σας πω σε λιγάκι, βγαίνει μόνο V. Γιατί, θα σας το εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, κάνοντας με αυτό το τρόπο, εγώ έπλεξα ένα pullover κάνοντας εξωτερικές ραφές, για να φαίνονται, βγαίνουν απλά μανίκια, χωρίς μανικοκόλληση ή ρεγλάν, και το πίσω μέρος είναι κανονικά ένα μακρόστενο κομμάτι, το οποίο είναι σε αυτό το μέγεθος, όπως είναι μέγεθος μακρός, όπως είναι το μπροστινό κομμάτι, με τη διαφορά ότι στο μπροστινό κομμάτι θα μας βγει αυτό το σχέδιο, δηλαδή η νυχτερίδα. Λοιπόν, το βασικό πράγμα για να φτιάξουμε τη νυχτερίδα είναι να βάλουμε όσους πόντους χρειαζόμαστε για να πλέξουμε ένα pullover ή μία ζακέτα. Όσο αφορά τη ζακέτα, θα σταθούμε λιγάκι σε αυτό το pullover, ζακέτα, το μισό της ζακέτας θα είναι ακριβώς που έχουν το κεντρικό πόντο, το πόντο καλή για παράδειγμα. Δίπλα στο οποίο θα προσθέτουμε πόντο και στα πλαϊνά θα κλείνουμε δύο πόντους μαζί. Κάνοντας ζακέτα, εκτός από το κεντρικό πόντο, φυσικά κάνουμε εδώ την πατηλέτα. Εγώ συνήθως την πατηλέτα την κάνω κατευθείαν απάνω. Λοιπόν, μόλις τελειώνει τελευταίος πόντος της πατηλέτας, εκεί θα αρχίζω να προσθέτω τους πόντους και να αφαιρώ πάντα στην άκρη, για να μας βγει ζακετούλα το μπροστινό κομμάτι σε σχήμα νυχτερίδας. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Εγώ στη βελόνα έχω ρίξει 21 πόντους. Λοιπόν, χωρίζουμε στη μέση τους πόντους, δηλαδή έχουμε από 10 πόντους από τη μία και από 10, 2, 4, 6, 8, 10 από τη μία πλευρά. Αυτός ο πόντος θα είναι κεντρικός και 10 πόντους από την άλλη πλευρά. Εσείς όπως θα βάζετε τους πόντους στη βελόνα, πλέκοντας ένα pullover για παράδειγμα, αν βάζουμε 100 πόντους, θα βάλουμε 101, για να έχουμε το ένα πόντο το κεντρικό.
όσους, φυσικά όσους πόντους θέλετε να βάλετε, απλά τα πλαϊνά να είναι, να έχουν ίδιους πόντους. Τώρα, όσο αφορά το σχέδιο, πλέκετε ό,τι σχέδιο θέλετε, είτε είναι, όπως έπλεξα εγώ, που αντερεί, είτε είναι πλέξιμους, είτε είναι κοτσίδες, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο σχέδιο, αυτόματα πλέκοντας, βλέπετε εδώ, το που αντερεί είναι ίσιο. Σε αυτή την πλευρά το που αντερεί μας κάνει, μας πηγαίνει διαγώνια. Λοιπόν, έχουμε 21 πόντους. Το κάτω μέρος, πριν ξεκινήσουμε να προσθέτουμε τους πόντους και να αφαιρούμε, κάνετε το κάτω μέρος του πλεκτού όπως θέλετε. Είτε είναι ένα λάστιχο, είτε είναι 4-6 σειρές πλεξιμούς. Εσείς το κανονίσετε. Εγώ απλά θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε για να μας πάει σε σχήμα νυχτερίδας το πλεκτό μας. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε πλέξει το κάτω μέρος, π.χ. ένα λάστιχο. Εγώ έπλεξα 2 σιρούλες, ένα λάστιχο, μία καλή, μία ανάποδη. Μου αρκούσε, δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι πλέξαμε το κάτω μέρος του πλεκτού και τώρα ξεκινάμε να σχηματιστεί η νυχτερίδα μας. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, στη συνέχεια πλέκουμε ένα πόντο καλή και γιατί το κάνω. Το κάνω για να είναι η άκρη του πλεκτού να είναι περιποιημένη. Λοιπόν, στη συνέχεια πλέκουμε 2 πόντους μαζί καλή. Κοιτάξτε, 2 πόντους μαζί καλή. Και στη συνέχεια πλέκουμε. Αφού πλέξαμε 2 μαζί, ήταν 4 πόντους, τώρα είναι 3, θα πλέξουμε άλλους 6 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, μετράμε 2, 4, 6, 8, 10 πόντους, δηλαδή αυτός ο πόντος είναι κεντρικός. Βλέπετε αυτός ο πόντος. Λοιπόν, τώρα από τη μία και από την άλλη πλευρά του πόντου θα σηκώσουμε με όποιο τρόπο ξέρουμε, θα σηκώσουμε άλλο ένα πόντο. Θα σηκώσουμε ένα πόντο. Τώρα πάλι έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, όπως είχαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κεντρικό πόντο, το πλέκουμε καλή και από την άλλη πλευρά κεντρικού πόντου, πάλι με όποιο τρόπο βρίσκουμε, σηκώνουμε ένα πόντο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και όπως ήταν από την άλλη πλευρά, είπαμε σηκώνουμε το πρώτο πόντο, το δεύτερο το πλέκουμε καλή και το τρίτο με το τέταρτο κλείνουμε. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσουμε 2 πόντους μαζί, 1 πόντο καλή και πόντος ακριανός, να είναι όμορφο και περιποιημένο. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού
πλέκουμε χωρίς να κάνουμε, χωρίς να αφαιρούμε, να κλείνουμε τους πόντους ή να προσθέτουμε τους πόντους. Πλέκουμε το σχέδιο μας, όποιο και να επιλέξουμε. Εγώ πλέκω σκέτη κάλτσα για να είναι πιο κατανοητό. Αυτή είναι ανάποδη πλευρά του πλεκτού. Το πλέκουμε χωρίς να κλείνουμε τους πόντους και χωρίς να κάνουμε πρόσθεση στους πόντους. Λοιπόν, πάλι είμαστε από την καλή πλευρά του πλεκτού. Πάλι κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή σηκώνουμε το πρώτο πόντο, το δεύτερο το πλέκουμε καλή για να είναι άκρη όμορφη, το τρίτο και το τέταρτο το πλέκουμε μαζί καλή. Βλέπετε, έχουμε τρεις. Φτάνουν μέχρι 9, δηλαδή μέχρι τη μέση. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Φτάσαμε στο κεντρικό πόντο. Πρώτες σειρές, αν φοβάστε, μην το χάσετε αυτό το πόντο το κεντρικό και χωρίς να μετράτε, βάλτε μια μικρή παραμάνα, οποιοδήποτε άλλο σημαντάκι να ξέρετε ότι αυτός ο πόντος είναι κεντρικός. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο, στο κεντρικό πόντο, από την δεξιά πλευρά του πόντου, σηκώνουμε και προσθέτουμε άλλο ένα πόντο. Δηλαδή πάλι έχουμε 2, 4, 6, 8, 10 πόντους. Κάνουμε το πόντο κεντρικό και από την αριστερή πλευρά πάλι του πόντου, του κεντρικού πόντου, πάλι σηκώνουμε ένα πόντο. Είτε το πιάνουμε από το διπλανό πόντο, πιάνουμε και το πλέκουμε καλή και έχουμε ένα πόντο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όταν φτάνουμε στους 4 τελευταίους πόντους, τους 2 πόντους μαζί τους κλείνουμε μαζί. Ένα πόντο καλή και ένα πόντο ανάποδο. Στην ανάποδη πλευρά, όπως είπα, πλέκουμε χωρίς να κάνουμε κλείσιμο ή να προσθέτουμε πόντο. Δηλαδή πλέκουμε όπως κατεβαίνουν πόντι από τη βελόνα, όπως είναι το σχεδιάκι μας. Βλέπετε, αρχίζει και διαμορφώνεται η νυχτερίδα μας. Αυτή κλίση που θα κάνει το πλεκτό μας. Όπως σας είπα, πλέκοντας ζακέτα φερρυπίν, μετά την πατηλέτα θα έχουμε το κεντρικό πόντο. Και μετά το κεντρικό πόντο, φυσικά από την καλή πλευρά του πλεκτού, θα προσθέτουμε ένα πόντο και προς το τέλος, στους τελευταίους 2 πόντους, τελευταίους 4 πόντους, θα κλείσουμε τους 2 πόντους. Και στη συνέχεια θα πλέξουμε τους 2 πόντους, όχι μαζί, κανονικά, απλά και μόνο για να είναι όμορφη άκρη του πλεκτού μας. Βλέπετε,
και συνεχίζουμε και πλέκουμε μέχρι απάνω, μέχρι που θα καταλάβουμε ότι φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να κάνουμε το V. Το σχήμα V γίνεται από μόνο του, γιατί όμως, γίνεται επειδή φτάνοντας στο σημείο του V, σας δείξω τώρα ένα λεπτάκι, φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να φτιάξουμε το ντεκολτέ, το V. Και τι κάνουμε, απλά πλέκουμε κάθε κομμάτι, φυσικά χωριστά, αλλά με τη διαφορά ότι σε αυτό το σημείο, το κεντρικό σημείο, μετά το κεντρικό πόντο, δεν θα κάνουμε αύξηση, δεν θα προσθέσουμε πόντους. Απλά το κλείσιμο θα γίνει μόνο και μόνο στην άκρη του πλεκτού. Είτε είναι από τη μία πλευρά, είτε είναι από την άλλη πλευρά. Και όταν δεν θα κάνουμε πρόσθεση πόντων, το V θα μας βγει από μόνο του. Θα ανοίγει όπως πρέπει. Θα σας το δείξω τώρα μια στιγμούλα. Λοιπόν, σηκώνουμε το πόντο, πλέκουμε ένα πόντο καλή, στη συνέχεια το τρίτο με το τέταρτο το κλείνουμε μαζί, και πλέκουμε άλλους 6 πόντους, τρίτο, 4, 5, 6. Φτάσαμε στο κεντρικό πόντο. Το κεντρικό πόντο το αφήνουμε και ασχολούμαστε μόνο με την μία πλευρά του V. Βλέπετε ότι δεν έκανα πρόσθεση πόντου. Και από την ανάποδη πλευρά πλέκω όπως κατεβαίνουν πόντι από την βελόνα. Κοιτάξτε, το σχήμα V θα αρχίζει από μόνο του να ανοίγει. Και συνεχίζουμε. Σηκώνουμε το πόντο, πλέκουμε ένα πόντο καλή, το τρίτο με το τέταρτο κλείνουμε. Και φτάνουμε μέχρι το άνοιγμα του V. Δεν κάνουμε καμία πρόσθεση, δεν προσθέτουμε κανένα πόντο και το V θα αρχίζει να ανοίγει από μόνο του. Βλέπετε, αρχίζει και ανοίγει από μόνο του. Να μου πείτε, πότε θα καταλάβετε ότι ήρθε στιγμή, δηλαδή το ύψος για να γίνει, να αρχίζει το V. Το πιο απλό πράγμα είναι να μετράμε το μάκρος από τη μασχάλη, για παράδειγμα, ή παρακάτω, και βλέπουμε πόσο μακρύ είναι το pullover, το πλεκτό μας. Αν δούμε ότι είναι αρκετά μακρύ και φτάνει για να αρχίσουμε να κάνουμε το V, τότε ξεκινάμε κάνοντας το V, όπως είπα, χωρίς να προσθέσουμε πόντους. Μόνο κάνουμε το κλείσιμο από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά του πλεκτού, δηλαδή στο ξεκίνημα της σειράς και στο τελείωμα της σειράς. Απλά εγώ σας είπα
για να μας βγει, κοιτάξτε, για να μας βγει πιο περιποιημένη άκρη, αν το κλείναμε αμέσως μετά το πόντο, δεν θα ήταν περιποιημένο το πλεκτό μας. Ενώ έτσι, ενώνοντας, θα βγει ένα πανέμορφο σχεδιάκι στο πλάι. Πιστεύω πως σας είπα αυτά που ήθελα να σας πω. Αν μου ξέφυγε κάτι, παρακαλώ να μου γράψετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και όπως σας είπα, μόνο το μπροστινό κομμάτι, μη σας φοβήσει αν πλέκοντας θα δείτε ότι βγαίνει κάπως στραβά, λοξά και αυτά. Όταν θα το ενώσουμε με το πίσω μέρος του πλεκτού ή με τα μανίκια είναι πεσμένα κάτω, είναι ραμμένα ίσια. Βλέπετε εδώ ότι σαν να είναι ραμμένα λοξά. Όταν θα τελειώσει το πλεκτό και θα πληθεί και θα πάρει τη φόρμα του, θα δείτε πόσο όμορφα πέφτει αυτό το pullover και πόσο χαρίζει αυτό το σχήμα μπροστά που παίρνει το pullover, η νυχτερίδα μας. Κάντε μια προσπάθεια, έστω κάνοντας ένα μικρό ντυγματάκι, θα δείτε, κοιτάξτε, θα δείτε τι ωραία που βγαίνει αυτό το σχέδιο, οποιοδήποτε σχέδιο, ή να κάνουμε ρίγκες, ή να κάνουμε οτιδήποτε, το σχέδιο θα μας βγει φανταστικό. Θα πάρει πάρα πολύ καλή μορφή και είναι, για παράδειγμα, κάνοντας ρίγκες ή κάνοντας κάποιο σχέδιο ή, για παράδειγμα, κοτσιντούλες ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο, θα δείτε τι ωραία που κάνει αυτό το κλείσιμο. Από τη μία και άνοιγμα από την άλλη, τι ωραία μορφή θα παίρνει το πλεκτό. Όπως σας είπα, αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, να μου γράψετε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε και ως συνήθως σας καλώ στο κανάλι μου να δείτε όμορφα σχέδια. Έχω και πολλά άλλα να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.